Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημών. Πατέρα Παχούμη, εφτάνει. Να αρχίσουμε την εκπομπή και μετά πάλι ψάλετε. Ευλογημένε βουλέ σου, Παρθένα, κορασίδα, νονό. Συντέκνησες και σύντεκνη, καλησπέρα σας. Δεν σας λέω το θέμα της απόψινής εκπομπής. Δείτε μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στον δρόμο και θα καταλάβετε. Πώς τα πας, έλα Παναγία, με σένα γύρευα το ζύο. Δεν μου λέτε, ακούστηκε ναι, πως ορισμένες περιοχές της Ελλάδας ετσακώσανε τον υποψήφιο γαμπρό ντυμένο νύφη απάνω στο κρεβάτι με το γκουμπάρο. Ή τα λέγεται τώρα, ε. Είναι τα πρωτοφανές, είναι δηλαδή σου κακοφάνηση. Α, δεν είναι πρωτοφανές. Την υγειά σου να είναι. Πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Να σε καλά, στεκνέ μου, να σε καλά. Δεν λες πράγμα, ε. Όχι. Στο καλό να πάει για γιούλα. Πολλά έχω να πω. Άντε, πες τα, τα κατακάτε, πες τα. Η καλύτερη δουλειά να εξέλιξε αυτό και μπορούμε να το πούμε ότι είναι πράγμα της εποχής. Της εποχής. Της εποχής, βέβαια. Εντάξει, όλοι μαζί, αλληλοεξυπηρέτηση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Βάλε φρένο στα σορμάς των δούλων σου και τα σανομάλους αυτών ορέξεις περιόρισον. Το τροπάρι αυτό που ψάλατε τα λέει όλα, πατέρα Παχούμιε. Μακάρι να μας λυπηθεί ο Θεός. Μακάρι, μακάρι Παρθένα κορασίδα, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Ο κόσμος μας έχει καταντήσει ένα απέραντο άντρο ακολασίας. Εχάθησαν ηθικέ αξίε και οι πόρτες του παραδείσου θα μείνουν κλειστέ δια πολλούς. Μόνο λίγοι θα εισέλθουν και θα είναι οι εκλεκτοί. Ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί, πατέρα Παχούμια? Θα είναι, Παρθένα κορασίδα, αυτοί που αναφέρουν οι γραφές. Προσέξετε. Ναι. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι γαργαλιζόμενοι από την υπόπιση αυτών και παραμένοντες βράχοι αναισθησίας. Μακάρι οι νορμάλ ζώντες και φυσιολογικών βίων διάγοντες. Μακάρι οι γαμπροί που προσέρχονται εις γάμου κοινωνίαν. Φορούντες κοστούμι με τα γραβάτας και ουχή νηφικό Yves Saint με ανοιχτά στα σπλάτας. Μακάρι οι γαμπροί που την πρώτη νύχτα του γάμου μετά της νύφης διάγουν και ουχή με τον κουμπάρο επί του κρεβάτου ρίχνοντας πασχέντζα και τρελίτσες να κάνουν. Πατέρα Παχούμη, η παρουσία σας απόψε στην εκπομπή μας ρίχνει ένα φως στο σκοτάδι που πλακώνει τον κόσμο. Πιστεύω ότι η νεολαία μας θα ωφεληθεί από τους τεχμηρούς και διδακτικούς λόγους. Έχε την ευχή μου, Παρθένα κορασίδα. Ευλογία Κυρίου Κέλεος σας είναι προς εσέ. Δυστυχώς η εποχή μας έχει καταντήσει Σόδομα και Γόμορα. Είναι τα σύγχρονα Σόδομα και Γόμορα. Τι ούτου είδους ηθική κατάπτωση επικρατούσε και τότε, ώσπου ο Θεός ύψωσε το χέρι του και με τη γροθιά του χτύπησε την πόλη τάπτην και την εξαφάνισε τιμωρώντας την. Την ιδίαν τιμωρίαν ετοιμάζει και στον ειδικό μας κόσμο εντός των προσεχών ετών ο Θεός, διότι μας εσυχάθηκε τελείως. Πατέρα Παχούμιε, νομίζω πως πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Η πλήρης απεσιοδοξία πού θα μας οδηγήσει? Παρθένα κορασίδα, τι αισιόδοξη να είμεθα όταν πηγαίνει ένα ζευγάρι στην εκκλησία προς γάμο κοινωνίαν και δεν ξέρεις ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα. Αυτό δεν μου έτυχε και εμένα προχθές. Περίμενα ένα ζεύγος στην εκκλησία αποτελούμενο από ένα άνδρα και μία γυναίκα να τους παντρέψω και ανταυτού μου ήρθε ένα άλλο ζεύγος αποτελούμενο από το γαμπρό και τον κουμπάρο και επέμεναν σας λέγω να τελέσω το μυστήριον, ναι. Τι ηθική πτώση? Πτώση, ναι. Και σας ερωτώ, Παρθένα κορασίδα, τι μυστήριο να τελέσω, τι ψαλμούς να είπω, να είπω ενωθείτε οι δύο οι σάρκαν μίαν, να είπω αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε την γην, να είπω εστέ η νύφη εν γαστρή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της. Και σας ερωτώ ποιος καρπός, ποιας κοιλίας και ποιου εν γαστρή, ε, ναι. Ακόμα
απαχούμε πως στην Ενωμένη Ευρώπη με νόμο επιτρέπονται οι γάμοι μεταξύ αντρών. Α, Παρθένα, κορασίδα, υποψιάζομαι πως εκεί στας Ενωμένας Ευρώπας ευρίσκονται όντως τα Σόδομα και τα Γόμορα που αναφέρουν εγγραφέ και ουχή εις άλλην τοποθεσίαν. Δεν μπορώ να εννοήσω, Παρθένα κορασίδα, διότι οι πολιτικοί ζητούν συνεχώς από τον λαόν να πληρώνει χάριν της Ενωμένης Ευρώπης. Να πληρώνει ο λαός για να του πουλούν οι Ενωμένες Ευρώπες τέτοιες ηθικές και όμορφες αξίες, ε! Από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, πατέρα Παχούμιε, πού θα φτάσει αυτή η κατρακύλα. Αχ, Παρθένα κορασίδα, ξέρω πολύ καλά ποιος ψαλμός κάνει όλη αυτή τη ζημιά. Ποιον ψαλμόν παρεξήγησαν οι θνητοί άνθρωποι και οδηγούνται στην ομοφιλοφιλία, ναι. Ψαλμός κάνει τη ζημιά, πατέρα Παχούμιε, ποιος. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Μαλαχία, Μαλαχία σε γέννησε Εζεκίλ, γαμπρός με τα κουμπάρου γέννησε. Αλήθεια, τι μπορεί να γέννησεν, ε! Εσείς, πατέρα Παχούμιε, κάθε Κυριακή στο κήρυγμα που κάνετε, τι λέτε, τι προτρέπετε τον κόσμο. Θα σας πω, Παρθένα κορασίδα, τι λέω. Μισή και Μιχαλίδες, ίγγυκεν η ώρα. Ίγγυκεν η ώρα της τιμωρίας και του κοφτερού πέλεκη του Θεού. Μισή και Μιχαλίδες, μετανοείτε και τηρήσετε την εντολή ου μιχεύσης. Διότι τηρώντας το ουμιχεύσεις, ου κολλήσεις έιτς και λοιπά αφροδίσια νοσήματα, τηρώντας το ουμιχεύσεις, ου κολλήσεις ψήρες και λοιπά αρπετά που θα σου καταφάγουν την υπόφυσή σου, τηρώντας το ουμιχεύσεις, μισή και Μιχαλίδες, ίγγυκεν η ώρα.